Πάμε μέχρι την Κατερίνη τώρα, εκεί με επιμνημόσυνη δέηση από τον εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπου, πατέρα Κυριάκου και κατάθεση Στεφάνου από τον Δήμαρχο Κατερίνης, Κώστα Κουκοδήμο, θυμήθηκαν τα θύματα της ναζιστικής κατοχής. Είναι πάντοτε σημαντικό να θυμόμαστε βέβαια τις σελίδες αυτές και να μην τις ξεχνούμε και ειδικά να μην τις ξεχνά και η Δημοτική Αρχή, όπως και έκανε βέβαια ο Δήμος Κατερίνης. Έχουμε τον κύριο Κουκοδήμο, τον Δήμαρχο της πόλης, της Κατερίνης, εδώ μαζί μας, στην τηλεεφημερίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τιμάτε τις θυσίες των προγόνων σας, Δήμαρχε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, όσους μας ακούνε και μας βλέπουν. Ναι, πραγματικά είναι σήμερα 23 Φεβρουαρίου, η μέρα που εκτελέστηκαν 43 συγχωριανοί μου από τους Γερμανούς, από το χωριό μου, από τον Άγιο Δημήτριο, μερικοί από το λιβάδι του Ολύμπου και βέβαια μαζί με τον τότε Δήμαρχο Κατερίνη, τον Εμίλιο του Ξανθόπουλου, ο οποίος πήγε να ζητήσει το λόγο γιατί συνελήφθησαν οι συγχωριανοί μου και οι λιβαδιώτες και συλλάβανε και αυτόν. Η εκτέλεση αυτή έγινε ως αντίπεινα για την ανατίναξη του μεταλλείου χρυσού, το οποίο ήταν στην περιοχή της Μόρνας, το οποίο βρίσκεται μάλλον στην περιοχή, στην ενότητα του Αγίου Δημητρίου στο χωριό μου. Ήταν ένα πολύ βαρύ τίμημα για ένα πολύ μικρό χωριό και υπάρχει ένας ιδιαίτερος συμβολισμός, ειδικά για την εκτέλεση του αείμνηστου δημάρχου, του Εμίλιο του Ξανθόπουλου, ο οποίος πραγματικά τυχαία βρέθηκε μέσα σε όλο αυτό το γεγονός και ο άνθρωπος με τη ζωή του πλήρωσε ένα έτσι βαρύ τίμημα για την πατρίδα μας. Η επέτειος, τα γεγονότα και οι νεκροί τιμούνται κάθε χρόνο από τον Δήμο της Κατερίνης με ομιλίες, με κατάθεση στεφάνων, πάντα λιτές οι εκδηλώσεις και λόγω της πανδημίας φέτος, όπως όλοι γνωρίζετε και με τα περιοριστικά μέτρα, δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε κάτι περισσότερο ή κάτι καλύτερο. Εμείς τιμήσαμε τη θυσία των προγόνων, την οποία δεν την ξεθοριάζει ο χρόνος, ό,τι και να γίνει. Ο Δήμος, η πόλη, υπενθυμίζουμε σε όλους τους τόνους προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Οφείλουμε να τους τιμούμε λοιπόν με ευλάβεια, με αγάπη, όλοι μας, ειδικά οι νέες γενιές, και να τιμούν τους προγόνους τους με κάθε εκδήλωση. Ας είναι η αιωνία του συνήμου. Να ρωτήσω τώρα, είπατε το χωριό σας, ότι είναι μια ιστορία που όλοι τη θυμάστε από μικρά παιδιά να τη λένε, οι μεγαλύτεροι που είχε γίνει τότε. Είναι κάτι που σας έχει μείνει δηλαδή, έχει χαρακτήσει τη μνήμη σας. Βεβαίως, να πω ότι μέσα στα ονόματα των εκτελεστέντων ήταν και ο Κώστας, ο Κουκοδήμος, ο παππούς της οικογένειάς μας, αδερφός του παππού μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι και ένα περισσότερο για μένα και βέβαια όλοι οι συγχωριανοί μου, τους οποίους έχουμε συγγένεια, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χάθηκαν ανάμεσά τους και νέοι άνθρωποι, όχι μόνο μεγάλοι. Δηλαδή ήταν ένα πέρασμα των Γερμανών από το χωριό, ερχόμενοι από την Ελασσόνα, που σταμάτησαν στο χωριό και όποιον βρήκανε στο δρόμο επάνω, τον συνέλαβαν, τον βάλαν μέσα σε ένα ρέο και τους οδήγησαν στην Κατερίνη. Γιατί δύο μέρες πριν είχαν ανατινάξει αντάρτες στο μεταλλείο, το οποίο φύλαγαν δύο Γερμανοί στρατιώτες, οι οποίοι και σκοτώθηκαν. Και ως αντίπεινα, λοιπόν, μάζεψαν όποιον έβρισκαν στο δρόμο. Στον δρόμο συνάντησαν λιβαδιώτες, οι οποίοι ανέβηναν στο λιβάδι από την Κατερίνη, τους συλλάβανε και αυτούς, τους φέρανε στο σταθμό στην Κατερίνη, τους βάλανε μέσα σε ένα βαγόνι τρένου κλειδωμένους. Εκεί πήγε ο Εμίλιος Ξανθόπουλος να ζητήσει το λόγο και βέβαια συλλάβανε και τον τότε Δήμαρχο Κατερίνης και τους εκτέλεσαν όλους μαζί. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό πραγματικά και κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε και πρέπει να το θυμόμαστε για να μείνει η μνήμη του ζωντανή. Έτσι. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε, να ρωτήσουμε για το τέλος πώς είναι η κατάσταση τώρα με τον κορονοϊό εκεί, σε τι φάση είστε? Εμείς ευτυχώς τα κρούσματα είναι πολύ λίγα. Είχαμε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο πριν από δύο περίπου μήνες, όπου ήμασταν στους πρώτους επαρχιακούς δήμους σε κρούσματα στην Ελλάδα. Τώρα ευτυχώς είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 4 την ημέρα. Πολύ, πολύ μικρός ο αριθμός, οπότε πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δήμαρχος Κατερίνης, λοιπόν, ο κ. Κουκοδήμος, ακούσαμε η εκδήλωση αυτή μνήμης, βέβαια. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτές τις στιγμές, τις ιστορίες που έχουν μείνει χαραγμένες και βέβαια, όπως βλέπετε κι εσείς, και στους απογόνους έχουν μείνει αυτές τις στιγμές. Θυμούνται πάντοτε, λοιπόν, με τον τρόπο που μπορούν τώρα οι δημοτικές αρχές, λόγω της καταστάσεως, λόγω της πανδημίας, όμως τίμησαν τους ανθρώπους που χάθηκαν τότε. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα.